κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Είσαι σπίτι και πεινάς και θέλεις κάτι γρήγορο, νόστιμο, υγιεινό. Τι μπορείς να κάνεις? Να φτιάξεις μια γρήγορη απλή τόνο σαλάτα. Έχεις πάντα τόνο σε νερό, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορείς να φτιάξεις μακαρονάδες, σαλάτες. Εδώ θα φτιάξουμε μια απλή, πλούσια και θρεπτική σαλάτα με διάφορα λαχανικά. Έχω εδώ καλαμπόκι, παντζάρι βρασμένο, μαγιονέζα, πιπεριές πολύχρωμες, σέλερι, το κοτσάνι από το σέλινο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, λάδι και ξύδι βαλσάμικο. Αυτά όλα θα τα ανακατέψουμε μέσα στο μπολ και μετά θα τα σερβίρουμε πάνω σε ένα κριθαρένιο κριτικό παξιμάδι που έχει καλούς υδατάνθρακες και σου μαζίνουν ενέργεια για πολλή ώρα, για όλη μέρα. Αυτά εδώ τα δύο, το ψάρι και το κριθαρένιο παξιμάδι, είναι η βάση. Είναι η βάση αυτού του γεύματος, το οποίο μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και βάση της μεσογειακής διατροφής. Μαζί είναι ένα υπέροχο, πλούσιο και θρεπτικό γεύμα. Από εκεί πέρα βάζουμε κάποια λιπαρά από τη μαγιονέζα και το ελαιόλαδο, αλλά αυτά εδώ είναι η βάση της συνταγής. Ωραία, ανοίγουμε τον τόνο. Το στραγγίζουμε να φύγει άλμυπτο νερό. Και το αδειάζω μέσα στο μπολ. Φυσικά η κονσέρβα τόνο δεν συγκρίνεται με το φρέσκο ψάρι, αλλά όταν είσαι σπίτι και θες κάτι γρήγορο και δεν μπορείς να βρεις φρέσκο ψάρι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια κονσέρβα. Είναι καλό να τρώμε ψάρι, το ψάρι κάνει καλό, έχει καλές πρωτεΐνες μέσα και γενικά επειδή είναι και πιο ελαφρύ από το κρέας, μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιες φορές που τρώμε κρέας τη εβδομάδα με ψάρι. Ο τόνος έχει αυτό το εύκολο και όπως όλες οι κονσέρβες ψάρι, ότι μπορεί να τις έχεις στο σπίτι και να τις έχεις διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή. Ωραία, και αρχίζουμε τώρα να βάζουμε μέσα ένα-ένα τα υπόλοιπα υλικά. Βάλουμε λίγο καλαμπόκι, όχι όλο, θα βάλουμε το μισό. Πατζάρι που θα κόψουμε σε κυβάκια. Σειρά έχει η κόκκινη περιά, θα βάλουμε κόκκινη γιατί κίτρινο έχουμε το καλαμπόκι, πράσινο θα βάλουμε το σέλερι, έτσι για να είναι έτσι και πλούσια χρωματικά η συνταγή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε κόκκινη πιπεριά που δεν έχουμε άλλο κόκκινο μέσα, έχουμε το κόκκινο από το πατζάρι που είναι πολύ σκούρο έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Όσο περισσότερο χρώμα έχει η διατροφή μας, τόσο καλύτερα. Αλλά όταν λέμε χρώμα, εννοούμε φυσικό χρώμα από φυσικές αληθινές τροφές. Το σέλερι είναι υπέροχο και για σνακ. Μπορείς να το βουτήξεις σε κανένα dip και να το φας έτσι όπως είναι μαζί με καροτάκια. Και τώρα να βάλουμε μέσα και λίγο μαϊντανό. Ωραία, τελειώσαμε τα βασικά συστατικά. Τώρα πάμε να την νοστιμήσουμε τη σαλάτα. Να βάλουμε ελαιόλαδο, μαγιονέζα, ξύδι, θυμάρι, αλάτι και πέρι. Λοιπόν, λίγο αλατάκι, λίγο πέρακι, λίγο θυμάρι. Μία κουταλιά της σούπας μαγιονέζα, δεν βάζουμε πολύ έτσι να γίνει πάρα πολύ λιπαρή η σαλάτα μας. Θα βάλουμε και ελαιόλαδο που έχει καλά λιπαρά. Βάζουμε τόσο μαγιονέζα όσο χρειάζεται για να μας φτιάξει αυτή την ωραία υφή που σε όλους αρέσει, να είναι λίγο πλούσια και κρεμώδης η σαλάτα. Και επίσης για να πάρει και χρώμα από το παντζάρι. Έτσι δεν θέλουμε να την πήξουμε στην μαγιονέζα να είναι κάτασπρη. Ίσα ίσα. Μία κουταλιά της σούπας λάδι. Το λάδι κάνει καλό, αλλά θέλει μέτρο, πρέπει να το μετράμε. Να βάλουμε πέρα όλο το μπουκάλι μέσα, να βάλουμε μια κουταλιά λάδι, μια κουταλιά μαγιονέζα. Έτσι έχουμε μια ισορροπία και ξέρουμε πόσες θερμίδες είναι αυτό που τρώμε. Μια κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο, ελληνικότατο και υπέροχη. Η σαλάτα μας είναι
έτοιμη. Τώρα αυτό για να γίνει ένα πλήρες γεύμα πρέπει να το αναμίξουμε με κάποια, με κάτι, με κάποιο δημητριακό, με κάποιο σιτηρό, με κάτι από αυτά που είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής. Μπορούμε για παράδειγμα να το ανακατέψουμε αυτό με μακαρόνια και να κάνουμε μια ωραία μακαρονοσαλάτα. Ή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το ανακατέψουμε με το παξιμάδι, το κρυθαρένιο, το οποίο έχει έτσι σύνθετους υδατάνθρακες, μας δίνουν ενέργεια για όλη την ημέρα. Έτοιμο, υπέροχη σαλάτα, πάρα πολύ νόστιμη, θρεπτική και υγιεινή. Αυτό που μόνο του μπορεί να είναι ένα υπέροχο πλήρες γεύμα. Ή μπορεί να το βάλεις στο ταπεράκι να το πάρεις στη δουλειά. Υπέροχο, δοκιμάστε κι εσείς. Να είστε καλά. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα.